Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε υπέροχα. Εμείς σήμερα θα πάμε για μπανάκι στη θάλασσα. Οπότε θα σας πάρουμε μαζί στην ημέρα μας. Ένα κομμάτι βλογάκι στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι ποιο μπανάκι μας είναι, δεν έχουμε κάνει και πολλά για φέτος. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Οπότε ναι, θα σας πάρουμε μαζί σήμερα στην ημέρα μας. Θα σας δείξω τα πραγματάκια μας, πώς θα πάμε κλπ. Ο Ανέστης έχει πάει να νοικιάσει αυτοκίνητο τώρα το πρωί. Αυτά. Γιατί τελευταία στιγμή το αποφασίσαμε και λέμε δεν πάμε για ένα μπάνιο. Οπότε πάει να νοικιάσει αυτοκίνητο και θα φύγουμε να ξεσκάσουμε. Θα πιούμε ένα καφέ πρώτα στο σπίτι να ξυπνήσουμε καλά γιατί νιστάζουμε. Τώρα απλά πετάχτηκε να πάρει το αυτοκίνητο. Και ναι. Φεύγουμε, πάμε για μπανάρα. Φύση εσύ να σε δούνε. Να. Να και ο Ανέστης. Να τους φορτωμένοι είμαστε. Οπότε κατεβαίνουμε και τα λέμε σε λιγάκι. Ο Ανέστης προχώρησε να βάλει τα πράγματα μέσα γιατί εγώ με τη Λιδία τώρα πάμε σιγά σιγά. Και θα τον φτάσουμε. Πάει να βάλει τα πράγματα, το καρότσι, το κάθισμα του αυτοκινήτου. Πήραμε και ένα τέλειο αυτοκίνητο. Εμείς αυτά τα αυτοκίνητα που νοικιάζαμε, σας είπα, τα νοικιάζαμε με 25 ευρώ την ημέρα. Αυτές ήταν οι τιμές, επειδή με είχατε ρωτήσει. Τώρα αυτό, επειδή είναι ένα άλλο αμάξι και το ήθελε πάρα πολύ να το νοικιάσει ο Ανέστης, είναι πιο ακριβό, είναι 70 ευρώ την ημέρα. Αλλά ήθελε να το πάρει, είναι η αδυναμία του. Του αρέσουν τέτοια αμάξια. Οπότε έκανε ένα δώρο στον εαυτό του. Αυτά. Θα σας το δείξω τώρα και πώς είναι. Και πηγαίνουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Φτάσουμε. Λοιπόν. Εδώ είναι το αμάξι. Τώρα βάζει το καθισματάκι για τη Λιδία. Και θα σας το δείξω, έβγαλε και τη σαγιονάρα της, αλλά δεν πειράζει, τώρα στο αμάξι θα μπούμε. Μόνο με την πετάξη θα είναι μακριά, εντάξει. Έτοιμο. Κλείνω εδώ πέρα. Και θα έρθω πιο μακριά για να το δείτε. Είναι αυτό. Να το... Τι? Θα θέλω μαζί μου. Είναι πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε. Λοιπόν, βουαλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πάρα πολύ ωραίο έτσι, σαλόνι μέσα. Εντάξει, είναι, πώς το λένε, με... Πώς το λένε ότι έχει μια πόρτα, μωρέ, όλο κολλάει το μυαλό μου. Τι μια πόρτα. Που δεν έχει δύο. Δύο έχει. Μια από εδώ, μια από εκεί. Δουλεύεις. Δίπορτο, αυτό ναι. Λοιπόν, οπότε κατεβάζει το κάθισμα και κάθεσε πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ ωραίο. Δεν το φαινόταν ότι είναι τόσο, ότι έχει τόσο χώρο μέσα. Τα καθισματάκια της Λιδίας είναι κομπλέ, οπότε ναι. Και δύο παιδιά να έχουμε και να αγοράσουμε τέτοιο αυτοκίνητο, θα είμαστε ανετότατα. Θα είναι τα παιδιά και τα δύο πίσω και εμείς θα είμαστε μπροστά. Και είναι ανετότατα. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει πολύ. Η οροφή κατεβαίνει. Ωραίο. Θα σας το δείξω και μετά μέσα πώς είναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε αξίζει να σας το δείξω. Αξίζει, οπότε θα σας το δείξω σίγουρα μέσα. Έχουμε ανοίξει την οροφή. Δεν ξέρω καν αν θα με ακούτε. Αλλά ναι. Η Λιδία δεν θα ακούγεσαι εκεί μπροστά, η Λιδία σχεδόν κοιμάται, έχει γλαρώσει, έχει, δεν ξέρω, της αρέσει που είναι ανοιχτό, κάτι τέτοιο. Τι θες να πεις για να τους πω εγώ, επειδή μπορεί να μην ακούγομαι ούτε εγώ. Εντάξει, τώρα έχουμε απόσταση, απλά το ότι δεν θα ακουγόμαστε, ήταν το πιθανό να ακούγονται. Εντάξει, ήταν πίσω ο παλιατής με το τέτοιο και πάλι μπορεί να μην ακουγόμουν, τι να σας πω, δεν ξέρω. Θα σας βγάλω τώρα και έτσι ωραία πλάνα, δείτε τι ωραία που φαίνεται, δείτε τι ωραία που φαίνεται. Ελπίζω να ακούτε. Δείτε πόσο όμορφα είναι. Βλέπετε και τον Ανέστη.
ο οποίος έχει ξετρελαθεί που οδηγεί αυτό το αυτοκίνητο. Όχι επειδή είναι κάμπριο. Όχι επειδή είναι κάμπριο, του αρέσει γενικά αυτό το αυτοκίνητο. Να το. Δείτε εδώ και θέα και τα πάντα. Ό,τι μπορέσω θα σας βγάλω. Να. Σου κάνω πλανάρα να ξέρεις. Φαίνεσαι και από τον καθρέφτη. Ενέστη. Εγώ απλά απολαμβάνω το τιμό. Καλά, ναι, εντάξει. Εσύ έχεις τρέλα με αυτά. Πανέμορφα είναι. Και είχα βγάλει και το καπέλο και τώρα πρέπει να το ξαναβάλω. Και εδώ είναι υπέροχα. Σας πάμε βόλτα και εσάς με το κάμπριο. Ελάτε τώρα. Τι άλλο θέλετε. Σας πήρα μαζί μου σε αυτήν την υπέροχη βόλτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και χαίρομαι που σας έχω πάρει και εσάς μαζί μου σε βλογκάκι. Και δείτε ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο. Ναι, ναι, αυτό είναι κρουαζιερόπλοιο και είναι τόσο μεγάλο, είναι τεράστιο. Κοιτάξτε εδώ. Σαν πολυκατοικία είναι. Απολαύσαμε λιγάκι την οροφή, αλλά την κλείσαμε τώρα γιατί. Ναι, άπνο. Γιατί έχουμε και μια ώρα δρόμο μπροστά μας μέχρι την παραλία. Οπότε είναι κρίμα να μας βαράει ο ήλιος στο κεφάλι. Αυτά. Φτάσαμε. Είναι τέλεια. Η βόλτα ήταν απολαυστική. Σώματα, το δρόμο είμαστε. Τι δρόμο, ρε. Λοιπόν, ήταν η βόλτα απολαυστική. Ο Νέστης άκουγε φουλ τέρμα μουσική, έβαζε metal, κάτι τέτοιο. Εντάξει, το αρέσει πάρα πολύ αυτό το αυτοκίνητο. Είναι η λατρεία του. Και σίγουρα στο μέλλον θα πάρουμε ένα τέτοιο. Έτσι είναι και μπροστά. Να. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε. Και έτσι, μέσα. Έτσι, είναι μέσα. Να το. Πάρα πολύ ωραίο. Δερμάτινα τέτοια. Πάρα πολύ ωραίο. Και καφεδάκι είχαμε πάρει στο δρόμο, πάρει τον καφέ μου. Παίρνω εγώ το καρότσι με τη Λιδία και πάμε να καθίσουμε να βρούμε ξαπλώστρα, να πληρώσουμε ξαπλώστρα. Και σας τα δείχνω και σας τα λέω όλα σε λιγάκι γιατί έχουμε σκάσει. Λοιπόν, κάτσαμε, βρήκαμε ξαπλώστρα, δεν έχει και πάρα πολλές, αλλά οκ. Okay. Δεν έχουν λιώσει και τελείως τα παγάκια, δηλαδή απίνει χυμό. Ναι, το βάζει και εδώ, στις τρυπούλες. Θα κάτσουμε λιγάκι να κάνουμε έτσι ένα τσιγάρο να ηρεμήσουμε και μετά θα βουτήξουμε, πιούμε λίγο καφέ και τι άλλο, λέω να σας πω και ένα από τα κρύα ανέκδοτά μου γιατί ο Ανέστης δεν μπορεί άλλο να το ακούει. Του λέω σήμερα, του λέω πώς είναι η θάλασσα έτσι, με κοιτάει και μου λέει γιατί, μου λέει τι έχει και το κάνω είναι λίγο, του λέω νερούλι. Εγώ πάντως γέλασα. Ο Ανέστης λέει δεν θα με τρελάνεις εσύ. Εντάξει, απορώ πως μου αντέχει ώρες. Είναι ένα από τα κρύα ανέκδοτά μου. Λοιπόν, πήραμε και σαντουιτσάκια στον δρόμο. Πήραμε και τους καφέδες που σας έδειξα. Θα σας δείξω μετά το σάντουιτς, είναι φοβερά από αυτό το μαγαζάκι. Από άλλο μαγαζί πήραμε καφέ, από άλλο σάντουιτς, γιατί κάνει πολύ ωραία σάντουιτς εκεί.
Πολύ καλές και κοπέλες μέσα, ευγενικές. Ναι. Λοιπόν, τον ήπιες το χυμό σου? Έχει λίγο. Έλα. Βουτήξαμε, ήταν τέλεια. Τώρα τσιμπάμε λίγο, θα φάμε και τα σαντουιτσάκια μας. Υπέροχα, είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα εδώ. Πάρα πολύ έτσι ήσυχα, παρόλο που έχει πολύ κόσμο, είναι οικογένειες, οπότε είναι ήσυχα. Είναι παντού γεμάτο. Παντού. Αλλά είναι ήσυχα. Και ήρθε η ώρα για το σάντουιτς. Εγώ με τι πήρα, θυμάμαι, με σαλάμι, μαγιονέζα, ντομάτα και τυρί. Ο Ανέστης αυτά, αλλά αντί για σαλάμι έβαλε λουκάνικο. Βλέπετε, τραβάς και λύνει για το καραμελάκι και είναι τέλειο. Έχει πάρα πολύ ωραία σαντουιτσάκια. Φεύγουμε! Ξανανοίξαμε εδώ πέρα την κουκούλα να δροσιστούμε, γιατί το αμάξι έκυγε. Πραγματικά έκυγε. Ελπίζω να ακουστεί και τίποτα από αυτό το βίντεο. Δεν πειράζει. Φεύγουμε. Πάμε σπίτι να αλλάξουμε και μετά λογικά θα ξαναφύγουμε. Ανάλογα και τη Λιδία θα δούμε τι θα γίνει. Θέλουμε να ξαναβγούμε άλλη μια βόλτα μετά. Τώρα θα δείξει. Πάμε, γιατί σκάσαμε. Να δροσιστούμε λίγο με το μάξι, αλλιώς θα κλείσουμε. Θα ανοίξουμε το air condition. Τώρα θέλουμε και λίγο αέρα καθαρό, οπότε θα δείξει. Φτάσαμε. Μία ώρα δεν καταλάβαμε πώς πέρασε για να φτάσουμε. Σιγά μου το κάναμε μία ώρα, ε. Ναι, καλά κρασιά. Σιγά μου το κάναμε μία ώρα που πήγαινε. Δεν θα πούμε πόσο πήγαινε. Τέλος πάντων, η Λιδία κοιμάται. Της άρεσε που ήταν έτσι γρήγορα. Είχαμε ανάψει και το air condition. Η μουσική ήταν στο τέρμα, γιατί δεν τη νοιάζει. Κοιμάται και μου τη μουσική ήταν στο τέρμα. Την έχουμε μάθει. Τώρα σας μιλάω κανονικά και η Λιδία κοιμάται. Με τη μουσική στο τέρμα που είχαμε κοιμότανε και τώρα πάλι κοιμάται. Αυτά, βγάλαμε και πάρα πολλά βιντεάκια να ανεβάσουμε στο TikTok με τον Ανέστη. Έτσι τώρα κάτι τραγουδάκια που ακούγαμε και χορεύαμε και τραγουδάγαμε εδώ πέρα. Βασικά εγώ χόρευα. Ο Ανέστης οδηγούσε, αλλά τραγουδούσε. Θα το ανεβάσω στο TikTok, οπότε αν έχετε TikTok θα τα δείτε και εκεί πέρα αυτά τα βιντεάκια, γιατί εδώ θα τα δείτε λόγω μουσικής. Αυτά. Τώρα θα πάμε πάνω για μια ωρίτσα στο σπίτι. Αυτό το μάξι το έχουμε νοικιάσει για μια μέρα. Το βράδυ θα το επιστρέψουμε, οπότε θα πάμε τώρα στο σπίτι. Μία ωρίτσα. Τι ώρα είναι τώρα? Τέσσερις. Πέντε θα ξαναβγούμε λογικά ανάλογα τα κέφια της Λιδίας. Πέντε η ώρα υπολογίζουμε και πέντε με 6:30-7 να έχουμε γυρίσει, ώστε να το πάει κατά τις 8 η ώρα, πριν τις 8 βασικά, τι λέω, πριν τις 8 που κλείνουμε, να το αφήσει. Αυτά. Κάτι άλλο για τα μάξι που μπορεί να ρωτήσετε είναι ότι φυσικά βάζετε εσείς τις βενζίνες και όλα αυτά, εννοείται, έτσι. Είναι το πόσο το νοικιάζεις και συν η βενζίνη, αν έχεις, πώς έβαλες, είπαμε, βενζίνη. Θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε. Θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε. Έβαλε 30 και θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε. Για μια μέρα όλα αυτά, αλλά εντάξει. Αυτά. Σας αφήνω γιατί θα το φάω, λοιπόν. Πάμε πάνω και σας μιλάω πάλι σε λιγάκι. Ο Ανέστης ντρέπεται, αλλά θα σας μιλήσει. Έλα μωρέ που ντρέπεσαι τώρα δύο χρόνια εδώ πέρα, ντρέπεσαι. Τι να πω. Είμαστε μια παρέα. Πες, σ' άρεσε η βόλτα με το αυτοκίνητο αυτό? Πες λίγο, πώς σας άνεσε? Την αλήθεια. Μην πεις κακή λέξη. Χάλια. Γιατί είναι μόνο για κάτι ώρες. Εδώ. Τι να κάνουμε, αυτό είχαμε τώρα. Για κάθε μέρα δεν φτάνουνε. Θα πάρω. Θα πάρεις στο μέλλον. Θα πάρω.
Πού θα πάει, θα την πόρ. Αν όχι αυτή, να κάποια. Λοιπόν, πάμε πάνω. Η Λιδία κοιμάται. Να δω πώς θα τη βγάλουμε και πώς θα πάμε πάνω. Και με την ξυπνήσουμε τώρα, θα μπορούμε να βγούμε μετά. Για να βγούμε. Ξύπνησε τελικά. Η Γιουγιούνα μου. Ξύπνησε. Παραμαζεύω ο μπαμπάκος μας τα πράγματα εδώ πέρα. Και πάμε πάνω. Να κάτσουμε μια ωρίτσα. Και να φύγουμε μετά. Λοιπόν, κάνουμε πανά το σάκι να φύγει η... Να φύγει το αλάτι τέλος πάντων. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να δείτε κάηκα. Μάλλον από το αμάξι που ήταν ανοιχτό και τον ήλιο. Βέβαια η Λιδία και ο Νέστη δεν πάθαν τίποτα. Εγώ κάηκα. Okay. Τι να πω. Ψηλό άρπαξα εδώ πέρα. Κοκκίνησα. Αλλά εντάξει, και αύριο θα φύγει. Πιο πολύ στην πλάτη. Αλλά δεν πολύ φαίνεται. Τέλος πάντων, κάναμε ένα ντουσάκι να φύγει έτσι λίγο για αλμύρα. Και έχω βρει τώρα φορεματάκι ωραίο για τη Λιδία. Ρουχαλάκι απλά για εμένα. Βάλω ένα τζινάκι και ένα απλό μαύρο φανελάκι. Πώς ήταν το προηγούμενο το μαύρο, ένα παρόμοιο. Τι άλλο. Θα ντυθεί και ο Νέστης. Και θα φύγουμε σιγά σιγά να πάμε βόλτα. Περπατήσουμε και λιγάκι. Πάρουμε και γρανίτες. Θα σας πάρουμε μαζί μας. Ετοιμαστήκαμε και φεύγουμε. Κάνε βολτούλα. Μακίδια. Είναι κούκλα. Είναι μια κούκλα. Σιγά σιγά. Νάτι. Σιγά. Ή πιάσε τον μπαμπά. Εμένα θες. Κανέναν. Να σε δουνε την κούκλα που είσαι. Να σε δουνε. Νάτι. Έλα, πάμε. Πάμε. Έχουμε έρθει για υπέροχες γρανίτες. Εγώ πήρα μάγκο. Από τη μέρα που τη δοκίμασα τη γρανίτα μάγκο, νομίζω έχω κολλήσει, Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι δεν ξαναπροτίμησα. Η Λιδία είναι... Έχει λίγη γκρίνια γιατί έχει κουραστεί σήμερα πάρα πολύ. Εντάξει, είναι λογικό. Αλλά εντάξει, θα κοιμηθεί νωρίς σήμερα και θα ξεκουραστεί. Κανένας είναι εδώ. Σιγά! Έλα να δεις τα πουλάκια. Όχι αυτά που είναι κάτω, έλα να δεις τα πουλάκια. Κοίτα! Πόσα είναι! Πόσα είναι! Πόσα είναι! Κοίτα πόσα πολλά έχει! Ναι, κοίτα πόσα έχει! Φτάσαμε σπίτι. Η ώρα είναι 7. Ήρθαμε νωρίς. Αλλά εντάξει, πήγαμε 5 ώρα. Είναι 7. Δύο ώρες ήμασταν έξω. Πήγαμε την γρανίτα μας. Περάσαμε ωραία. Περπατήσαμε. Και μόλις έρχεσαι η γκρίνια. Είδατε 7 η ώρα και έρχεσαι η γκρίνια. Ήταν ήσυχη. Είχε πολύ λίγη γκρίνια. Τίποτα ιδιαίτερο. Φέρε. Τίποτα το ιδιαίτερο από γκρινίτσα, μην φανταστείτε. Απλά μισό λεπτό. Και τι σας έλεγα, απλά ότι εντάξει, ήρθαμε νωρίς γιατί 8 η ώρα τους άλλους αυτό κλείνει. Να δώσω τα μάξι. Και είναι η ρουτίνα τώρα της Λιδίας, αλλιώς όλη αυτή την γκρίνια θα την είχε έξω. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να μην τις πάρουμε τη χέρι σακούλα. Πήραμε αυτή εδώ. Δεν την έχουμε ξαναπάρει τη συγκεκριμένη, για να δούμε, κάνει 5 ευρώ. Λοιπόν, έχει μέσα αυτό το μπαλάκι, το οποίο είναι φουσκωτό, είναι ένα απλό μπαλάκι έτσι. Πολύ ωραίο, της αρέσουν κάτι τέτοια. Γενικά παίζει συνέχεια με μπάλες.
Έχει αυτό εδώ πέρα μέσα το οποίο πρέπει να έχει λιώσει από τη ζέστη, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ έτσι μαλακούλι. Έχει και ένα παιχνίδι που είναι έτσι μαλακούλι πάλι από τη χερισακούλα, το έχει σκίσει. Φυσικά δεν τρώγεται, αυτό δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Γιατί έχει ήδη είναι ένα αρκουδάκι, έχει βγάλει το αυτί από το αρκουδάκι. Αλλά τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί έχει. Ήταν ρόζα από πάνω και μάλλον έφυγε το τέτοιο. Το χρώμα. Α, αυτό είναι ωραίο. Της αρέσει να ζωγραφίζει. Θα της το δώσω αύριο. Είναι ένα ξύλινο. Να σας το δείξω. Απλά δεν θέλω να της το δώσω τώρα γιατί θα χάσει και τον ύπνο της. Με αυτό. Γιατί ασχολείται με το να ζωγραφίζει τουλάχιστον μία-μία μισή ώρα κάθε μέρα. Της αρέσει πάρα πολύ. Έχω το ψαλίδι τόση ώρα εδώ πέρα και κάθομαι και παιδεύουμε. Τι αρέσει, ναι. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Wow! Να το. Πάρε το να παίξεις, αλλά θα το ζωγραφίσεις κιόλας. Και έχει μέσα τα μαρκαδωράκια και το ζωγραφίζει. Θα της το δώσω λοιπόν να το κάνει ό,τι χρωματάκια έτσι θέλει μόνη της και θα το κρατήσω κιόλας για ενθύμιο. Και, yeah. Α, και άλλα μέσα. Αυτό τη φορά τόσα πολλά. Αυτό δεν μου φαίνεται καλό για τη Λιβύα. Αυτό τι είναι? Έλα βρε παιδιά, τι είχε σε τυχερή σακούλα αυτό με γραμματάκια. Να το κρατήσω εγώ αυτό. Ήθελα να πάρω το τέτοιο το τζάμπο. Τι να το κάνει η Λιβύα αυτό με τα γραμματάκια στα αγγλικά και να γράψει κάτι ας πούμε. Είναι πάρα πολύ... Εντάξει, και ένα εξάχρονο να την πάρει. Τι να κάνει το εξάχρονο, να γράφει λεξούλες. Δεν ξέρω, λίγο κουλό, αλλά θα το χρησιμοποιήσω εγώ. Ναι, να έχει πάνω, πώς να σας το δείξω, α, έχει και αυτά τα κορδονάκια για το unicorn εκεί πέρα το, τι είναι αυτό, για να το κρεμάσουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Βλέπετε πώς βάζετε τα γράμματα επάνω, τα τοποθετείτε εδώ πέρα. Και έχει και τα γράμματα να γράψετε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Πολύ ωραίο, το έχει και σαν τζάμπο αυτό. Πολύ ωραία ιδέα να το έχουν σε μια τυχερή σακούλα, αλλά για εμάς τους μεγάλους. Τώρα γιατί για τα παιδάκια τι να το κάνουμε. Σαν ιδέα είναι ωραίο, αλλά στην πράξη. Και εδώ πέρα έχει αυτό. Το οποίο είναι ένα... πραγματάκι που το γυρίζεις, το κάνεις έτσι από εδώ από εκεί, δεν σπάει, δεν νομίζω να το τεντώνεις. Δοκιμάσω τώρα. Μπα, τόση δύναμη η Λιδία, να το τραβήξει δεν έχει. Έλα, το σκουλίκι είναι, πάρε. Αυτά έχει μέσα τη χέρι σακούλα, πάρα πολύ ενδιαφέρον τη χέρι σακούλα, δεν ξέρω γιατί σας τις δείχνω, δεν μου έχετε πει και να μην σας τις δείχνω βέβαια, οπότε συνεχίζω και τις δείχνω τις τυχερές σακούλες που τις παίρνουμε, δεν τις παίρνουμε πάρα πολύ συχνά, αλλά έρχεται που και που, τις παίρνω από μια τυχερή σακούλα να μπλέκει λιγάκι και αρέσουν και σε μένα προσωπικά. Ας πούμε αυτό τώρα θα το κρατήσω εγώ, θα μου πεις τι είσαι παιδάκι, δεν είμαι παιδάκι, αλλά εντάξει, εντάξει, γιατί όχι, είναι μια πολύ ωραία ιδέα να γράψω κάτι. Αυτά τώρα από η Λιδία τα βρίσκει ενδιαφέρον και θα παίζει για 2-3 μέρες. Άρα για 2-3 μέρες θα να πει ησυχία. Θα ζωγραφίσει αύριο, ας πούμε, με αυτά. Έχει μαρκαδόρους, αλλά επειδή ήταν καινούριο, κάτι το καινούριο, θέλει να το επεξεργαστεί, να δει τι είναι. Όταν τη το κάνω έτσι και το κρεμάσω και θα παίζει. Εντάξει. Τώρα κάθεται και παίζει με αυτό το σκουλίκι, ας πούμε. Αυτό τι έμεινε. Τα άλλα τα έχει ρίξει κάτω. Μπράβο, αγάπη μου. Wow. Wow, την ακούσατε. Αυτά. Δεν θα σας δείξω κάτι άλλο. Αυτή ήταν η μέρα μας σήμερα. Τώρα έχει πάλι να κάνουμε μπανάκι εμείς. Γιατί το μεσημέρι πριν κάναμε ένα ντουσάκι έτσι να φύγουν λίγο τα λάτια. Πάρε να τα κρατήσεις. Να φύγουν λίγο τα λάτια, ξέρετε. Τώρα πάω να κάνω μπάνια το παιδί πάλι. Μετά θα κάνω εγώ, μετά θα κάνω Νέστης. Θα φάμε για βράδυ. Αυτά. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο.
Ελπίζω η μέρα μας και η παρέα μας να σας άρεσε. Εμείς περάσαμε φανταστικά σήμερα. Περάσαμε τόσο όμορφα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν τόσο τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι το ότι ήταν ένα ακριβό αμάξι και δεν είναι ότι το σας το μοστράρω, ούτε το έδειξα υπερβολικά, ούτε τίποτα. Σας το είχα πει εξάλλου ότι όταν το πάρουμε σας είχα πει. Δεν θα κάνω επίδειξη και τέτοια, γιατί είμαστε και σε καιρούς δύσκολους και κάποιος μπορεί να μην έχει ούτε κάτι πολύ, πολύ πιο απλό. Ούτε εμείς έχουμε, ούτε εμείς είμαστε πλούσιοι, αλλά με αυτά που έχουμε προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα πραγματάκια για εμάς, μικρά, αλλά αυτά είναι που μας ευχαριστούν εμάς. Αυτό. Δεν θέλουμε υπερπολιτέλειες και τέτοια εμείς, δεν είμαστε τέτοιοι, δεν το θέλουμε. Αυτό που έχει το άρεσε τώρα του Ανέστη να κάνει, να το χαρεί, ήταν να κάνει κάτι για τον εαυτό του, το ήθελε πάρα πολύ. Αυτά. Η τιμούλα που σας είπα τελικά είναι 80 ευρώ, σας το έχω σημειώσει και στην αρχή που σας το έλεγα, είναι 80 ευρώ. Η βενζίνη που βάλαμε ήταν 30 και άλλα 20, 50 δηλαδή. 130, μόνο και μόνο ό,τι αφορά το αμάξι, τις βόλτες, αυτά. Μόνο ό,τι αφορά τις βόλτες λοιπόν ήταν αυτά. Με το αυτοκίνητο, βάλε τις γρανίτες, το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί. Δεν είναι για κάθε μέρα αυτά, παιδιά, δεν είναι για κάθε μέρα, αλλά μια φορά σε τόσο έτσι που το ήθελε τώρα. Ίσως τον Αύγουστο, όχι Αύγουστο, κατά τον Οκτώβριο ας πούμε, άλλη μια φορά να τον νοικιάσουμε αυτό το μάξι, τον Οκτώβριο, αυτό τώρα. Αυτά. Αν έχετε κάποια απορία και αυτά, πείτε μου στα σχόλια, θα σας απαντήσω. Αυτά. Φιλιά πολλά. Τα λέμε σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Ελπίζω αυτό να σας άρεσε. Αν σας άρεσε και αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, αν σας αρέσει η παρέα μου, κάντε μια γραφούλα στο κανάλι, κάντε και ένα like, είναι απόλυτα δωρεάν το να τα κάνετε. Δεν πληρώνετε τίποτα, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο το να πατήσετε απλά το κόκκινο κουμπάκι. Απλά θα προσφέρετε βοήθεια σε ένα κανάλι να μεγαλώσει και να... Εντάξει, αν μπορείτε να κάνετε κάτι χωρίς να σας ξοδέψει 0 χρήματα και χωρίς να σας ξοδέψει 0 χρόνο στην ουσία, γιατί απλά πατάτε ένα κουμπάκι, κάντε μια γραφούλα. Για να έρθει στην παρέα μας, να βλέπετε τα βιντεάκια μας. Αυτά. Πέρασε η ώρα. Φιλιά πολλά. Πάω να την κάνω μπάνιο. Τα λέμε. Και κλασικά, τζάμπα η γκρίνια. Σας ξανά ανοίξω την κάμερα. Δεν κοιμάται. Την έκανα και μπάνιο. Παίζει. Κάτσε. Κάτσε τώρα. Δεν κοιμάται. Ρε Λιδία μου, δεν μπορώ συνέχεια να στα ανοίγω εγώ αυτά. Αφού ξέρεις και εσύ τώρα. Είμαι τόσο κουρασμένη. Στιγμή. Θέλω να κάνω ένα μπάνιο, να ηρεμήσω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όλη μέρα είμαστε έξω και η Λιδία δεν έχει κουραστεί. Δεν έχει κουραστεί, παιδιά. Όλη μέρα τρέχει, πιλαλάει, παίζει, κολυμπάει, παίζει και με τα περιστέρια για κανένα μισάωρο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ακόμα δεν έχει κουραστεί. Θα κρατήσω λίγο ακόμα αυτό το βουλγκάκι. Έτσι μου ήρθε. Δεν ξέρω πόσο, αλλά θα το κρατήσω λίγο παραπάνω. Σήμερα, έτσι μην φανταστείτε, έρθει κανένας, χτύπησε να το ανοίξω. Χτύπησε και σιγά γιατί νομίζω ότι κοιμάται η Λιδία, που να ξέρει. Αλλά δεν. Τι περίμενες να κοιμάται? Ναι, έτσι πίστευα, δεν θα πάτησα έτσι όπως θα. Σωστό. Πάμε, γκί μου. Πάμε, γκί. Ναι, γκί. Πάμε, σου. Εντάξει, το μάξι, τα άφησες όλα καλά. Ναι. Ούλα καλά. Ούλα καλά. Καλημέρα, η επόμενη μέρα. Χθες είπα θα σας τραβούσα κι άλλα, αλλά τελικά δεν τράβηξα τίποτα. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ καλά με το κάψιμο. Αλλά για κάποιο λόγο, χθες δεν μπορούσα να κοιμηθώ καλά με το κάψιμο. Σήμερα το πρωί είμαι καλά. Ξυπνήσαμε πριν από λίγο, θα το έχετε καταλάβει 100%.
Χθες η Λίδια κοιμήθηκε νωρίς. Κοιμήθηκε στην ώρα της, τελικά, εντάξει, δεν πέρασε πολύ ώρα, απλά ήθελε να δει και τον Ανέστη. Αλλά σήμερα το πρωί σηκώθηκε από τις 6 παρά. Άρα, ναι, ωραία περνάμε. Αυτά. Τώρα είναι 7:30 και εγώ ακόμα ζευλακωμένο είμαι, πάει 8 η ώρα πάει σε λίγο και εγώ ακόμα είμαι έτσι. Αυτά. Κάτι άλλο να διευκρινίσω, τώρα που θυμήθηκα. Αυτό το τσι-τσι-ξου-ξου-ξου-ξου μου το έγραψε κιόλας, μια κοπέλα στα σχόλια που ακούγεται. Αυτό. Είναι τα τζιτζίκια. Δεν είναι κάτι με τον ήχο το δικό μου. Εντάξει, ήταν και λίγο αστείο μια άλλη κοπέλα ή ένα άλλος, δεν ξέρω τι ήταν, δεν κατάλαβα. Έχει γελάσει από κάτω και αυτά, γιατί δεν κατάλαβε τον ήχο και αυτά. Τι ήτανε. Ναι, ήταν λίγο αστείο. Αλλά ναι, δεν έχει κατά δικός μου ήχος, είναι απλά επειδή είναι καλοκαίρι και είναι τα τζιτζίκια, αλλά φυσικά, εντάξει, όσοι δεν μένουν σε πόλη μένω κι εγώ, μέσα στην πόλη είμαι, αλλά έχει φύση, ηλεκτρόδο, όπου και να πας, συναντάς φύση. Δεν το έχουν καταστρέψει τελείως στο νησί. Είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε γενικά όσοι μένουν σε πόλεις, σαν την Αθήνα ας πούμε γενικά, δεν θα το έχουν τόσο πολύ αυτό, γιατί είναι μέσα στην πόλη και δεν ακούγεται. Αλλά όσοι μένουν σε χωριά από εδώ από εκεί, σε νησιά, σίγουρα θα ξέρουν αυτόν τον ήχο. Αλλά ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι, γιατί τα αφήνω όλα ανοιχτά, παράθυρα, πόρτες, να μπαίνει αέρας. Και ακούγονται όλη τη νύχτα έτσι και όλη τη μέρα έτσι, δεν σταματάνε καθόλου. Ακόμα και στις 4 το χάραμα να σας μιλήσω, θα ακούγονται ακριβώς έτσι, ακριβώς με τον ίδιο θόρυβο. Δεν σταματάνε καθόλου γιατί κάνει και πάρα πολύ ζέστη. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω. Προσπαθήσω να ξανακοιμηθούμε μετά. Μπάς και θέλει και λίγο για να κοιμηθούμε. Έτσι λίγο για πρωί, ακόμα. Αυτά. Απλά ήθελα να κλείσω αυτό το βιντεάκι, γιατί ήθελα να τραβήξω και άλλα πράγματα και μήπως ερχόντουσαν κάποια πράγματα σήμερα που θα έρθουνε, αλλά μετά είδα ότι το βιντεάκι έχει βγει τεράστιο, οπότε θα ανοίξω βλογκάκι μετά, άλλο, για να δείτε, οπότε να το περιμένετε. Γιατί περιμένω 2 πακέτα, ένα από Γερμανία και ένα από αυτό για τα μαλλιά, απλά θέλω έτσι να σας τα δείξω. Δεν είναι κάτι σημαντικό, ούτε πολλά πράγματα, τίποτα, απλά έτσι θέλω να σας τα δείξω. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω. Τώρα θα κλείσω το βιντεάκι. Αν θέλετε κάντε μια γραφούλα στο κανάλι μου. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μου. Αυτά. Φιλιά πολλά. Και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βιντεάκι.